Okay. Χαρά μας και τιμή να μας πεις και σε δύο λόγια. Με χαρά. Ένα κλικ πιο αριστερά. Με κακή καλή είδηση πιο μετά. Γιατί τα παίρνει τα καλά στοιχεία. Θα το τα πω όμως ένα μη αισθημένο. Λοιπόν, 37ο River Party, κυρίες και κύριοι, μόλις τελείωσε αυτή η καταπληκτική εμφάνιση. Δήμονα σας Ιάδη Θανάση Αλευρά, ξεσηκώσατε τον κόσμο, ξεσηκώσατε το ποτάμι, χόρεψε ο κόσμος, ξεχάστηκε ο κόσμος. Συγχαρητήρια, γιατί εκπροσωπώ όλο τον κόσμο που έπρεπε να σας τα δώσω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία. Είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι με τόσο πολύ κόσμο εκτός θεάτρου, στη μουσική και τόσο ξεσηκωτικό και κόσμο. Με τόσα ντεσιμπέλ και με τόση ενέργεια και με τόσο νέο κόσμο και σε αυτό το περιβάλλον όλο. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Χαίρομαι πάρα πολύ που το ζήσεις. Και σίγουρα θα το ξαναζήσεις. Γιατί όποιος έρχεται στο River Party μία φορά, πάντα θα ξαναέρθει. Ξανάρθω εκείνη και ήταν η πρώτη μου φορά που ήρθα. Αυτό. Και σαν επισκέπτης και σαν καλλιτέχνης. Ακριβώς. Να το πούμε έτσι, Μάλιστα. Μοναδική εμπειρία, μοναδική όλη αυτή η κατάσταση που ζήσαμε και ζήσατε. Και φυσικά και μοναδική εμπειρία και για σένα και για το Δήμο που κάνατε αυτό το πάντρεμα και είναι μια υπερπαραγωγή, μπορώ να πω, και στους καιρούς που διανύουμε παρουσιάζεται μια πάρα πολύ ωραία παραγωγή. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί το κάναμε έτσι με πολύ, ξέρεις, αγάπη. Το Δήμο το γνωρίζω. Έχουμε δουλέψει ξανά με την Ελεονόρα της Ζουγανέλης στο Σταυρό του Νότου. Οπότε νιώθω μια οικειότητα. Και το φεστιβάλ εδώ είναι ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Εγώ είδα μια οργάνωση που δεν έχω ξαναδεί στην Ελλάδα. Και μακάρι που κρατιέται και στους καιρούς τους δύσκολους που διανύει η χώρα, να κρατιέται ένας θεσμός τέτοιος. Μακάρι. Για αυτούς που το οργανώνουν να τους πηγαίνουν καλά. Και αυτό το πάντρεμα που είδαμε, το τραγούδι, με όλα αυτά που κάνει. Ναι, ναι. Με όλη την επικαιρότητα. Τώρα έχεις κι άλλο θέμα να παρουσιάζεις στον κόσμο. Παρέτηση Τσίπρα, γιατί έχουμε εκλογές. Δεν προλαβαίνει, δεν μας αφήνει, ρε παιδί μου, η πραγματικότητα. Δεν μας αφήνει, δεν προλαβαίνει. Δεν ξέρεις τι να πρωτοποιείς. Παρετήθηκε. Άρα στην επόμενη παράσταση που θα δώσετε στην επόμενη εμφάνιση με το Δήμο θα έχεις να πεις και εκεί πάρα πολλά, να πω πολλά. Πώς το βιώνουν αυτά εσείς οι καλλιτέχνες, όλο αυτό το πράγμα που ζούμε? Οι καλλιτέχνες, κοίτα, οι καλλιτέχνες είναι παράξενοι άνθρωποι. Επειδή είναι σε έναν δικό τους δουλεύουν και περνάνε τον περισσότερο τους χρόνο σε ένα κόσμο. Έτσι. Δικό τους. Βέβαια. Νομίζω ότι είναι οι πιο τυχεροί από όλους. Εγώ προσωπικά τι να σου πω. Δεν χάνω ούτε την αισιοδοξία μου, ούτε τα. Είναι, επειδή λένε ψέματα πολλά. Έτσι. Ότι όλα αυτά είναι πλαστά. Δεν χάνω την πίστη μου. Αυτά που θέλω να κάνω θα τα πολεμήσω να τα κάνω. Έτσι. Κλείνοντας, θέλω να πω, επειδή είσαι και από τους αγαπημένους ηθοποιούς μας, φίλε Θανάση. Μάλιστα. Τα προσωπικά σχέδια, στο άλλο κομμάτι της δουλειάς, τι ετοιμαζόμαστε να κάνουμε από σεζόν, από το χειμώνα. Αν όλα πάνε καλά, ναι, και είμαστε στη θέση μας όλοι. Έτσι. Θέατρο. Δήμητρα Παπαδοπούλου, καινούργιο έργο στο θέατρο Ηλίσια. Ετοιμάζεται. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί είναι ένα έργο που γράφεται τώρα. Και επίσης η Φουρκέτα, μία παράσταση που κάναμε της Ελένης Γκασούκα με τη Μαρία την Καβογιάννη στο Εμπορικό πριν 4-5 χρόνια, σχεδιάζεται να γίνει ταινία. Οπότε περιμένω και τα γυρίσματά της. Περιμένει πάρα πολύ δουλειά από ό,τι καταλαβαίνω. Περιμένει πολύ δουλειά. Πρώτο Θεός. Όλα να πάνε καλά. Μόνο σίγουρο, γιατί πάντα μας δίνεις επιτυχίες, πάντα μας δίνεις ωραία πράγματα, ωραίες δουλειές. Και το αξίζεις. Σε ευχαριστώ, φίλε. Να είσαι μου καλά, πολύ. Φίλε. Σε ό,τι και αν κάνεις, καλές επιτυχίες. Κλείνοντας, ευχές για το River Party, θέλω να δώσεις την κάμερα. Ποιο ήταν το 37ο? Βεβαίως. Να είμαι εδώ κι εγώ και στο 73ο. Έτσι. Μεγάλη μας χαρά για εμάς και για τον κόσμο. Να είσαι καλά, φιλαράκο. Καλή ξεκούραση, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Καλό χειμώνα. Καλό χειμώνα.